Μεγάλη, τον Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος. Και τούτος ο ψηφιακός δίσκος μας γυρίζει μισόν αιώνα πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 60. Η Αθήνα ήταν ακόμη τότε αρκετά διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα και ο κόσμος της πιο πρόθυμος για Λόγο Θεού. Στο τέλος της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, ο ιεροκήρυξ της Αρχιεπισκοπής Πατήρ Αυγουστίνος κάνει δύο σχετικές ομιλίες. Εργάτης του Ευαγγελίου ο ίδιος, με αποστολικό ζήλο, μιλάει με την καρδιά του, υμνεί τα πρότυπά του. Την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 1960 το πρωί, τον ακούμε στο ναό του Αγίου Ιωάννου, οδού Βουλιαγμένης, να εγκομιάζει τους κορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα εορτή πανήγυρη. Είναι εορτή των Αποστόλων, δεν είναι 12 Απόστολοι, 13 είναι οι Απόστολοι. Διότι εκτός του Ιούδα που επρόδωσε το δάσκαλο και στη θέση του εξελέγει ο Ματθίας ο Απόστολος, κατόπι ήρθε και προσεθέθηκε ένας τελευταίος, ο τρισκεδέκατος, ο 13ος και ο 13ος που είναι εκτός από τη σειρά, αλλά υπέρασε όλους τους άλλους, είναι ο Απόστολος Παύλος. 13 λοιπόν Απόστολοι, 13 θεμέλιοι λίθοι, 13 αστέρια πνευματικά. Γιατί εκτός από τα αστέρια αυτά που είναι πάνω στον ουρανό, υπάρχουν και τα άλλα αστέρια. Κάθε Άγιος είναι ένα αστέρι της Εκκλησίας μας. Και οι Απόστολοι είναι τα αστέρια του Χριστού, τα αστέρια του πνευματικού ουρανού. Αλλά όπως αγαπητοί μου, τα αστέρια δεν είναι όλα ίδια, αλλά κάθε αστέρι έχει χάρη του και αστέρι από αστέρι διαφέρει. Γιατί έχει διάφορον μαρμαριγίν και λάμψιν επάνω στον ουράνιον θόλων. Κατά παρόμοιον τρόπον και οι Απόστολοι δεν είναι ίδιοι. Μαθητές του Χριστού διαφέρει ο ένας από τον άλλο, έχουν λάμψει διάφορες. Στον αστερισμό λοιπόν αυτών των 13 Αποστόλων, δύο διακρίνονται. Δύο είναι αστέρες πρώτου μεγέθους. Είναι οι κορυφαίοι Απόστολοι των οποίων τη μνήμη εορτάζει σήμερα η Αγία ημών Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τα δύο αυτά αστέρια πρώτου μεγέθους είναι ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Να τους εγκομιάσουμε. Όχι ένα στόμα. 10 στόματα, 10 γλώσσες να είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να υμνήσουμε το μεγαλείο των Αποστόλων, των κορυφαίων Αποστόλων. Αλλά δεν έχουν ανάγκη από τα δικά μας εγκόμια. Δεν έχουν ανάγκη από τους δικούς μας ύμνους. Δεν έχουν ανάγκη από τους ρητορικούς μας ομιλίες. Ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος που εορτάζουμε σήμερα είναι ανώτεροι από τα εγκόμια μας. Γιατί? Για αυτούς υπάρχει κάποιο άλλος έφενος. Υπάρχει μια άλλη μαρτυρία. Εκείνο που ψάλλει η Εκκλησία μας για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που το ακούτε κάθε Κυριακή εδώ, μνήμη δικαίων μετεγκομείων, σιδεαρχές η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομου, φτάνει Άγιο Ιωάννη λέει, φτάνει για σένα το εγκόμιο, φτάνει για σένα η μαρτυρία του Κυρίου, τα λόγια που είπε για σένα ο Κύριος, ότι μεταξύ των ιών γυναικών δεν γεννήθη ανώτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, δηλαδή από τους άντρας της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν υπάρχει άλλος μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Όπως λοιπόν για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο είναι αρκετή η μαρτυρία του Κυρίου, έτσι και για τους δύο κορυφαίους Αποστόλους είναι αρκετή η μαρτυρία του Κυρίου. Τα λόγια που είπε ο Χριστός. Τι θα πει ο κόσμος για μας δεν έχει καμιά αξία, αγαπητοί μου. Είναι ένα. Τι θα πει ο Κύριος για τον καθένα μας. Τι γνώμη έχει ο Θεός για μας, για τον καθένα μας. Λοιπόν, και ας δούμε σήμερα όχι τι γνώμη έχει ο Α και ο Β, αλλά να δούμε τι γνώμη
τι λόγια είπε ο Χριστός για τον Απόστολο Πέτρο και τι λόγια είπε για τον Απόστολο Παύλο. Ποια είναι η μαρτυρία του Κυρίου τόσο για τον Πέτρο όσο και για τον Παύλο. Και πρώτη για τον Απόστολο Πέτρο. Ότι ο Χριστός, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, επήρε τους μαθητάς του και βγήκε έξω, λέγει, σε κάποιο ερημικό μέρος. Εκεί στο ερημικό μέρος που επήγε ο Χριστός, έκανε μια ερώτηση, υπέβαλε ένα ερώτημα εις τους μαθητάς. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, τι ιδέα έχει για μένα ο κόσμος, ο λαός, οι άνθρωποι. Για προσέξτε, δεν ρωτά τι ιδέα έχουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Δεν ρωτά τι ιδέα έχει ο Ρώδης, ο Ιωάννας και ο Καϊάφας, γιατί αυτοί είχαν μέσα στην καρδιά τους την κακία. Και επειδή είχαν κακία μέσα στην καρδιά τους και τον φόνο, δεν μπορούσαν να δώσουν αγαθή μαρτυρία για τον Κύριο. Αυτοί είχαν ήσαν τυφλοί και το σκοτάδι το ονόμαζαν φως και το φως σκοτάδι. Δεν ρωτά λοιπόν ο Κύριος τι ιδέα έχουν οι άρχοντες, οι σοφοί του κόσμου τούτου, αλλά ερωτάει τι ιδέα έχουν για αυτόν ο λαός, ο απλός λαός, ο απονύρευτος λαός. Και οι μαθητές απαντούν και λέγουν, ότι λέει σε θερούν ένα ανώτερο πνεύμα. Σε θερούν ότι είσαι σαν τον Ηλία τον προφήτη. Άλλοι πάλι σε θερούν ότι είσαι σαν τον Ιερεμία και άλλοι ως ένα των προφητών. Κατόπιν ο Χριστός τους κάνει δεύτερη ερώτηση. Δεν ζητάει πλέον να μάθει τι ιδέα έχει ο κόσμος για τον Χριστό, αλλά ζητάει να μάθει τι ιδέα έχουν εσείς, τι εμείς δε τι λέγετε, εσείς τι ιδέα έχετε για μένα. Οι μαθητές σταμάτησαν. Αλλά ο Πέτρος, ο θαραλέος Πέτρος, που είπε το στόμα των Αποστόλων, λαμβάνει τον λόγο και απαντά στον Χριστό. Και λέγει ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δηλαδή, ότι εσύ στέκεσαι πολύ ψηλά, είσαι πιο ψηλά από τον Ηλία, τον προφήτη, πιο ψηλά από τον Ιερεμία, πιο ψηλά από κάθε άλλον άνθρωπο που παρουσιάστηκε στον κόσμο. Εσύ αγγίζεις τα άστρα, είσαι απάνω από τα άστρα, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο μονογενής Υιός, είσαι ο Θεός. Ο Κύριος που άκουσε από το στόμα του Πέτρου αυτή την ομολογία, του λέει, «Μακάριος Βάριωνα, ούτε σάρξ και αίμα ού καπεκάλυψες, αλλά ο πατήρ ονορεμής. Εγώ δεν λέγω σοι, ούτε πέτρος σοι, και επιτάφτη τη πέτρα οικονομήσω την εκκλησία και δώσω σοι σας κρίς της βασιλείας των ουρανών». Να το εγκόμιο. Προσέξτε τι λόγια επενετικά είπε ο Χριστός για τον Πέτρο. Τον επένεσε τον Πέτρο. Τι του είπε, μα είσαι μακάριος, είσαι ευτυχής. Μα γιατί το ευτυχείς, τι είχε, είχε λεπτά, μια δραχμή δεν είχε μέσα στη λαγιά του, το χαράκι ήταν. Μα ήτανε σοφός, είχε διπλώματα, επήγε σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε ακαδημίες, ο Πέτρος αγράμματος ήτανε. Μήπως κατήγετο από μεγάλο σπίτι, από μεγάλο τζάκι, από μεγάλη οικογένεια, παιδί ψαρά ήτανε, τέχνας αλλιέως ήτανε, μακάριος. Είσαι μακάριος, λέγει, όχι για τα χρήματά σου. Είσαι μακάριος όχι για την κοσμική σου σοφία. Είσαι μακάριος όχι για την καταγωγή σου, αλλά είσαι μακάριος για κάθε άλλο. Γιατί, λέγει, σε σένα εφανερώθηκε μια αλήθεια, μια αλήθεια που δεν είναι στα βιβλία. Μπορεί να διαβάσεις όλα τα βιβλία, μπορεί να πας όλα τα σχολεία, μπορεί να βγάλεις όλα τα πανεπιστήμια, μπορεί να γίνεις ακόμα και θεολόγος και να μάθεις και θεολογικά, αλλά αυτή η αλήθεια δεν είναι μια καρπός, δεν είναι αποτέλεσμα της γνώσεως, αλλά αυτή η αλήθεια δεν είναι ανακάλυψη. Δεν την βγάζει την αλήθεια αυτή ο άνθρωπος κοπιάζοντας, αλλά αυτή η αλήθεια είναι εξ αποκαλύψεως, είναι φανέρωση του Θεού. Εσένα λέγει, σε σένα τον αλιέα τον ψαρά, εφανέρωσε ο Θεός τη μεγάλη αλήθεια. Ποια μεγάλη αλήθεια? Ότι εγώ, ο Κύριος, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι είμαι Θεός. Και αυτή λέγει η ομολογία, αυτά τα λόγια,
ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτή η ομολογία είναι πέτρα, είναι βράχος. Κι όπως το σπίτι που είναι χτισμένο επάνω στο βράχο δεν μπορεί να κρονιστεί, κατά παρόμοιον τρόπο και η Εκκλησία, λέει η δική μου Εκκλησία, η Εκκλησία είναι χτισμένη επάνω στο βράχο. Και βράχος είναι η Θεότης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όποιος πιστεύει ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς ένα πνεύμα ανώτερο. Γιατί ως πνεύμα ανώτερο το παραδέχονται και όλοι ακόμα, και οι άθλοι ακόμα, και οι άθλοι, και οι άπιστοι, και όλοι τους ανεξαιρέτως παραδέχονται ο Χριστός είναι ανώτερο πνεύμα, αλλά όχι μόνο ανώτερο πνεύμα όπως ήταν ο Όμηρος ή άλλοι μεγάλοι σοφοί, αλλά όσοι παραδέχονται ότι ο Χριστός είναι αυτός ο Θεός, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όσοι παραδέχονται αυτό το πιστεύουν όλη την καρδιά τους και ξεχωρίζουν τον Χριστό από όλο τον κόσμο και τον ανεβάζουν πολύ ψηλά πάνω από τα άστρα και είναι Θεός που κυβερνά τον κόσμο ολόκληρο, τα άστρα, την γη του, τα πάντα, νεκρούς και ζώντα. Όποιος δεν παραδέχεται αυτή την αλήθεια, αυτή η αλήθεια είναι βράχος, γρανιτένιος βράχος, και όπως το βράχο, ένας βράχος που είναι μέσα στη θάλασσα, μέσα στον ωκεανό, τα κύματα δεν μπορούν να τον κάνουν. Αν καθείς στην παραλία, αν κάθεσαι στην παραλία και βλέπεις τη θάλασσα όταν είναι τρικυμιασμένη, όταν έχει θάλασσα, βλέπεις, έρχεται στιγμή που τα κύματα βρίζουν και σκεπάζουν το βράχο και νομίζεις ότι ο βράχος δεν υπάρχει πλέον. Αλλά όταν σιγά σιγά τα κύματα πέσουν, όταν βγει ο ήλιος με τις χρυσές του ακτίνες, τότε βλέπεις το βράχο να εξέχει απάνω από τα κύματα, λουσμένος, καθαρός, λάμπον, απασκάπτον, καθαρότερος από ό,τι τον πρώτα. Έτσι είναι και η πίστη στον Χριστό. Δεν μπορεί να κρονιστεί, λέει, η Εκκλησία μας, γιατί στηρίζεται επάνω, όχι επάνω σε άνθρωπο, αλλά στηρίζεται επάνω στον Θεό, επάνω στον Κύριο ημών στον Χριστό. Και πήρε άλλου, ού κατησύρθε αυτή. Και αν ακόμα, λέει, ο διάλογος κηρύξει γενική επιστράτευση. Θα έρθει η μέρα, δεν κήρυξε ακόμα ο διάλογος γενική επιστράτευση. Μερικές ηλικίες σε κάλεσε, αλλά στις ημέρες μας θα κηρύξει γενική επιστράτευση. Όλοι τους θα τους καλέσει κάτω, είναι η εποχή του Αρμαγεδόνος που λέγει η Αποκάλυψη. Πήρε άδου, λέει. Τι λόγια σοφά είναι αυτά, τι προφητικά λόγια είναι αυτά, ότι κι αν ακόμα, λέει, όλοι διάλογοι, όλων των χρωμάτων, εάν όλους τους διάολους τους επιστρατεύσει ο αρχιεδεζεβούλος διάολος, όλοι τους, λέει, ταξιαρχίες, μεραρχίες, στρατιές, μην, αν όλοι πήλε όλη η δύναμη του διάολου, λέει, επιστρατευτεί δεν θα μπορέσει να κλονίσει το βράχο. Κανένα κύμα δεν θα κλονίσει τον βράχο. Θα τον λούσει τον βράχο, θα τον καθαρίσει τον βράχο και η ολαμπή θα προσθέσει μέσα από την αφρόες σαν θάλασσα. Αυτή είναι η πίστη μας. Ότι εμείς δεν στηριζόμαστε. Οι Τουρκαλάδες έχουν άνθρωπο. Ο Μωάμεθ ήδη το λένε ότι είναι άνθρωπος. Εμείς δεν πιστεύουμε σε θρησκεία που την έφτιασε άνθρωπος. Εμείς πιστεύουμε σε θρησκεία που την έφτιασε αυτός ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και πήρε άδου κατησύρθεν αυτή. Σι δε πέτρε, που πιστεύεις σε μένα με τη φλογερά σου καρδιά, θα έχεις ένα μεγάλο προνόμιο, πρόπριο προνόμιο, ότι σε σένα, λέγει, θα δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Δηλαδή, εσύ θα έχεις εξουσία που δεν θα έχει ο βασιλεύς του κόσμου, που δεν θα έχουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Εσύ θα έχεις εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών. Δηλαδή, εάν έρθει κοντά σου ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος και πιστεύσει στον Χριστό, έχει σε εσύ την εξουσία εν το όνοματί μου να συγχωρεί τα αμαρτία. Και εκείνο που θα δέσει θα είναι δεδεμένο. Και εκείνο που θα λύσει θα είναι λυμένο. Έχει το δικαίωμα ο Απόστολος Πέτρος και κοντά στον Απόστολο Πέτρο και όλοι οι άλλοι Απόστολοι δεν είναι προνόμιο μόνο των Απόστολων, όπως λέγουν οι Φράγκοι, παρερμηνεύονται και διαστρεβλώνονται στο σχετικό αυτό χωρίο, το που ακούσαμε σήμερα, δεν είναι μόνο προνόμιο του Απόστολου Πέτρου, αλλά είναι προνόμιο όλων των Απόστολων και είναι δικαίωμα και καθήκον και προνόμιο όλων των διαδόχων των Απόστολων, ότι έχουν αφιένε αμαρτία. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, το εγκόμιο που έπλεξε ο ίδιος ο Χριστός για τον Απόστολο Πέτρο. Αλλά εξής το εγκόμιο έχει πλέξει ο Κύριος μας για τον άλλον Απόστολο, τον κορυφαίο Απόστολο, για τον Απόστολο Παύλο. Τι είπε για τον Απόστολο Παύλο? Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Απόστολος ήταν διώκτης του Χριστού και βαδίζοντας προς τη Δαμασκόν, εκεί λέγει
έλαμψε φως, τεράστιον φως, ετυπλώθη ο Απόστολος και άκουσε φωνή εξ ουρανού, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και στην απορία του Παύλου, του Σαούλ, «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε?» «Είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον συνδιώκει». Έπεσε χάμω, τον σηκώσανε, τον μεταφέρανε, τον πήγανε στη Δαμασκό, τον άφησαν σε κάποιο σπίτι, έμενε κάποσες ημέρες, ήταν τυφλός, θεότυφλος. Έκλαιγε, ενίστευε, προσήφιε το και ξαφνικά ο Χριστός, ο Θεός, λέγει στον Ανανία, στον αδικό του άνθρωπο, να πας στον τάδε δρόμο. Και εκεί μες στο σπίτι ενός Ιούδα, θα συναντήσει τον Σαύλο. Τον Σαύλο, τι εδώ, να τον βαπτίσει, να τον βαπτίσει. Μα πιο χειρότερος βλάστημος, πιο χειρότερος διώκτης, από αυτόν δεν γεννήσε εκεί. Αυτόν, μη ταράζεσαι, του λέει. Αυτός, να πας να τον βαπτίσει. Γιατί αυτός ο βλάστημος και ο διώκτης θα γίνει σκεύος εκλογής, λέει. Σκεύος εκλογής. Δηλαδή τι θα πει σκεύος εκλογής. Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον, λέγει, εθνών, βασιλέων και εθνών και ιών του Ισραήλ. Θα γίνει σκεύος εκλογής. Τι θα πει σκεύος εκλογής. Όπως στο σπίτι έχουμε διάφορα έπιπλα, έχουμε διάφορα σκεύη. Και μερικά σκεύη είναι εκλεκτά και δοχεία σπουδαία που τα χρησιμοποιούμε για εκλεκτά, για σπουδαίες υπηρεσίες, όπως μέσα ένα ανάκτρο υπάρχουν διάφορα σκεύη, έτσι λέει, μέσα στο ανάκτρο του Θεού υπάρχει το σκεύος το εκλεκτό. Το χρυσό σκεύος, σκεύος εκλεκτών εκλογής, θα πει όργανον κατάλληλον. Κατάλληλον όργανον έγινε ο Παύλος για το Χριστό. Έγινε δηλαδή γιουρομφέα. Έγινε το σπαθί του Χριστού με το οποίο πολέμησε την πλάνη και την αμαρτία. Έγινε ο Παύλος η σάλπιγγα που ακούστηκε η φωνή της στα πέρα του κόσμου. Έγινε ο Παύλος η λύρα, η πνευματική λύρα, η κιθάρα. Όποιος διαβάζει τον Απόστολο Παύλο νομίζει πως ακούει αρμονία αγγέλων και αρχαγγέλων να ψάλλουν το άσμα της αγάπης του Χριστού, το άσμα της αγάπης του Θεού, το άσμα προς τον κόσμο ολόκληρο. Σκεύος εκλογής. Έγινε του βαστάσενε το όνομά μου. Έγινε ακόμα ο Παύλος ο σημειοφόρος. Αυτός που κράτησε στα χέρια του τα νομαλαία χέρια, που εκράτησε την ψυχή του μέσα, εκράτησε τη σημαία του Χριστού. Και τη σημαία αυτή του Χριστού την μετέφερε παντού. Στη Μικρά Ασία, στη Φράκη, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, παντού, μέχρι τη Ρώμη, μέχρι την Ισπανία. Η σημαία αυτή την κράτησε 35 ολόκληρα χρόνια. Και γύρω από τη σημαία αυτή του Χριστού έδωσε μάχες, κρατεάς μάχας και νίκησε και θριάμβευσε. Σκεύος εκλογής, του βαστάσε το όνομά μου, λέει, ενώπιον βασιλέων και ενώπιον εθνών και ενώπιον ιών Ισραήλ. Αδελφοί μου, δεν υπάρχει χρόνος να εξηγήσουμε περισσότερο τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός τόσο για τον Απόστολο Πέτρο όσο και για τον Απόστολο Παύλο. Το συμπέρασμα είναι ότι πράγματι οι δύο αυτοί Απόστολοι είναι αστέρια πρώτου μεγέθου που στεραγίζουν και μαρμέρουν μέσα στον αστερισμό της Αγίας της Μονεκκλησίας. Το συμπέρασμα είναι ότι όντως αυτοί οι δύο Απόστολοι δικαίως και πρεπόντως ονομάζονται πρωτόφρονοι, ονομάζονται κορυφαίοι Απόστολοι. Διεκρίθησαν από τους άλλους Αποστόλους για τα σεξόχους αρετάς τους. Τι ιερετέτων, η πίστητος ακλόνητος, πίστητος βράχος, πίστης που δεν εκλονίζει καθόλου από τους πειρασμούς. Τι ιερετέτων, η αγάπη, μια αγάπη που έχει μέσα στην καρδιά του. Μια αγάπη προς τον Θεό, μια αγάπη προς τους ανθρώπους, μια αγάπη προς τους αμαρτωλούς του μετανοούντας, μια αγάπη προς όλο τον κόσμο. Εκτός της πίστεως και αγάπης, ποια ήταν η μεγάλη αρετή των, η προθυμία του. Λες κι είχαν φτερά, φτερά λες κι είχαν, και πετούσαν σαν αετή από Ανατολή και Δύση.
για να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και ποιο το κήρυγμά τους, και ποια η διδασκαλία τους, τι έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι κάτω από τον ουρανόν, κάτω από τον ουρανόν, κάτω από τον ουρανόν, δεν υπάρχει. Ψάξτε, ψάξτε, πέστε μου την ώρα αυτή, να έχω πετραχή να σας γονατίσω κάτω, να σας ρωτήσω τον κάθε ένα εδώ μέσα που είστε. Πέστε μου μέσα στην καρδιά σας, ποιο είναι το πιο γλυκό σας όνομα, του παιδιού σας, του αντρός σας, του μνηστήρου σας, κοινός είναι. Πέστε μας αυτό πως οδηγήσετε. Παραπάνω δεν λέω να μισείτε ούτε τον πατέρα σας, ούτε τη μάνα σας, ούτε τον μνηστήρα σας, ούτε τίποτε. Προσφυλή πρόσωπα είναι αυτά όλα. Αλλά πάνω από τα ονόματα αυτά, των παιδιών σας, των γυναικών σας, των φίλων σας, των ευεργενικών σας, παραπάνω απ' όλα υπάρχει ένα όνομα. Κάτω από τον ουρανό. Κάτω από τον ουρανό. Σε αιώνα, σε αιώνα. Έως ότου υπάρχουν άστρα, κυλιούνται τα ποτάμια, κάτω από τον ουρανό. Τα ονόματα των κορέων μας, τα ονόματα των φίλων, τα ονόματα των γυναικών θα σβήσουν. Ως άνθρωπος προέρχονται τα πάντα. Κάτω από τον ουρανό. Ένα όνομα υπάρχει. Δεν θα μπορέσει να σβήσει ποτέ. Γραμμένο στα άστρα, γραμμένο στη θάλασσα, γραμμένο στις καρδιές, γραμμένο στο σταυρό, κάτω από τον ουρανό. Δεν υπάρχει άλλο όνομα που θα σωθούμε. Μόνο το όνομα Ιησού Χριστού. Ό, το όνομα αυτό, τι γλυκό είναι, τι φωτιά να έχει στην καρδιά. Όποιος δεν αγάπησε τον Χριστό, όποιος δεν έχει στην καρδιά του τον Χριστό, δεν αξίζει να ζει. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον Χριστό. Κάτω από τον ουρανό, ένα όνομα υπάρχει. Το όνομα Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Ον πέδε συμνείται και υπερηπτούται εις πάντας του αιώνας. Αμήν. Εθνών σε κήρυκα και φως τύρα τρεις μέγιστων Αθηναίων διδάσκαλων οικουμένης αγράισμα ευφροσύνος γερέρωμεν τους αγώνας τιμώμεν και τας βασάνους δια Χριστών τος ευχών σου μαρτύριον. Άγιε Παύλε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη, 30 Ιουνίου 1960, ήταν η εορτή της συνάξεως των 12 Αποστόλων και ο πατήρ Αυγουστίνος κήρυξε στο ναό του Αγίου Ιωάννου Γαργαρέτας στο Κουκάκι. Μικρό το εκκλησίασμα, 200 περίπου ψυχές, μα προσιλωμένο στο κήρυγμα. Αλλά κάποιος, κατά πάσαν πιθανότητα ο παπάς, όπως φαίνεται από σχετικό υπαινιγμό, δεν έδειχνε την ανάλογη προσοχή. Η έξαρση όμως του ιεροκήρυκος παρατρέχει το εμπόδιο. Η ομιλία, παρά τα παρατηρούμενα ηχοληπτικά μειονεκτήματα, είναι παραστατική και αφυπνίζει. Δεν είναι η ώρα να ελέγξει εδώ τους κληρικούς. Στρέφεται στο λαό και τον παροτρύνει σε μίμηση των Αποστόλων. Ήτο η εορτή των δύο κορυφαίων Αποστόλων, του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου. Σήμερα η εορτή συνεχίζεται. Σήμερα είναι εορτή όχι πλέον των δύο κορυφαίων, αλλά όλων ομού των Αποστόλων, των 12 Αποστόλων. Οι 12 Απόστολοι. 12 θεμένοι λίθοι που είναι χτισμένοι επάνω στον ακρογωνιαίο λίθο, ο δε ακρογωνιαίος λίθος του κόσμου, η πέτρα, ο βράχος των αιώνων, που είναι χτισμένοι όλη η εκκλησία του Χριστού, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι Απόστολοι λοιπόν είναι οι 12 λίθοι, οι θεμέλιοι λίθοι της Εκκλησίας του Χριστού. Οι 12 Απόστολοι είναι οι σάλπιγγες,
που η φωνή των ακούστηκε εις τα πέρατα του κόσμου. Οι 12 Απόστολοι είναι τα 12 αστέρια. Τα αστέρια του πνευματικού ουρανού, τα αστέρια που φωτίζουν την Εκκλησία του Χριστού μας. Να τους επενέσουμε, να πούμε το βίο τους, να διηγηθούμε τα θαύματά τους, να περιγράψουμε τη ζωή τους. Θα έπρεπε για κάθε ένα Απόστολο να κάνουμε και ένα ιδιαίτερο κήρυγμα, να κάνουμε μια ιδιαίτερη ομιλία. Θα έπρεπε συνεπώς να κάνουμε 12 κηρύγματα κάθε βράδυ, αλλά πού τέτοια όρεξη. Πού είναι τέτοια όρεξη. Τώρα κάθε βράδυ ο διάλογος τους μαζεύει τον κινηματογράφο και τους παρουσιάζει τα αστέρια, τα άλλα αστέρια. Μα τα λέει αποκάλυψα, τα διαβάζετε, ξυπνήσατε. Τα άλλα αστέρια τώρα είναι, πάνε τώρα και τα κοριτσόπουλα και τα μικρά και τα μεγάλα, τα αστέρια, φωτογραφίες έχουν στις έπες των κλπ. Αν τους πεις ποια είναι τα ονόματα των 12 Αποστόλων, να μου τρυπήσετε τη μύτη μου αν τα ξέρουν. Ξέρουν όμως ποια είναι τα αστέρια του Χολιγούντ. Λοιπόν, άλλα αστέρια σήμερα παρουσιάστηκαν στον κόσμο, τα αστέρια του διαόλου. Και ζήσανε τα αστέρια του Χριστού μας, που είναι τα βεγκοβόλα, αλλά αυτά θα σβήσουνε γιατί είναι αστέρια της Κοπριάς, ενώ είναι τα αστέρια του ουρανού. Λοιπόν, ναι, τα 12 αστέρια να καθίσουμε, να ήταν άχα να υπήρχε όρεξη. Μια φορά το χρόνο γιορτάζουν τα 12 αστέρια, οι 12 αυτοί αστέρες του ουρανού, και ποιοι εδώ μέσα στην εκκλησία, μια απέραντο ενορία εδώ μέσα, που είναι 7 και 8 χιλιάδες κόσμος. Πού είναι. Βέβαια, αν υπήρχε όρεξη, κάθε βράδυ θα χτυπούσε η καμπάνα και τη μια μέρα το ένα αστέρι, την άλλη μέρα το άλλο αστέρι, το άλλο αστέρι, να δείτε μέσα τι μεγαλεία έχουν τα ευλία της εκκλησίας. Και αυτοί που φτιάσανε και δημιουργήσανε την αθάνατον εκκλησία μας. Λοιπόν, δεν έχουμε καιρό. Στα λίγα λεπτά αυτά της ώρας δεν υπάρχει χρόνος για να εκτυλίξουμε την πνευματική αυτή ταινία των 12 Αποστόλων. Γι' αυτό θα αρχιστώ σε μια γενική θεωρία, σε μια γενική παρατήρηση επάνω στην ζωή των 12 Αποστόλων. Λέμε λοιπόν ότι η ζωή του ανθρώπου, η ζωή των Αποστόλων, διαιρείται σε δύο περίοδους. Η μία περίοδος της ζωής των Αποστόλων είναι η εποχή προτού να γνωρίσουν τον Χριστό. Και η δεύτερη περίοδος ήταν η περίοδος, η εποχή από την ημέρα που γνώρισαν τον Χριστό. Δεν ξέρω, εσείς έχετε τέτοια, διαιρείται η ζωή σας έτσι. Υπάρχει εποχή που δεν ξέρετε τον Χριστό και υπάρχει εποχή που γνωρίζετε τον Χριστό. Εάν δεν την έχετε αυτή την γραμμή, χριστιανοί δεν είστε. Γιατί κάθε ένας που μετανοεί σε ρίπτει δυο, η ζωή του δηλείται σε δυο. Είναι η μαύρη εποχή και η άσπρη εποχή. Είναι το σκοτάδι και το φως. Είναι ο Άδης και ο Παράδεισος. Είναι ο Διάβολος και ο Χριστός. Υπάρχει λοιπόν σε εσάς στιγμή και ημέρα που με το μαχαίρι κόψατε τη ζωή σας σε δυο. Λοιπόν, οι Απόστολοι ήταν η εποχή, δυο εποχές, προτού να γνωρίσουν τον Χριστό και μετά που γνώρισαν τον Χριστό. Προ Χριστού, προτού να γνωρίσουν τον Χριστό, τι ήταν, πού ζούσαν. Ζούσανε μια ήσυχη ζωή, πολύ ήσυχη ζωή. Έχετε πάει στα νησάκια, έχετε δει στην ακρογιαλιά τις βάρκες που ρίπτουν μέσα οι ψαράδες, οι αβόοι ψαράδες, τα δίπτια τους. Πήγατε στις καλύβες των, είδατε τα σπίτια τους, είδατε τα παιδιά των ψαράδων. Απάνω κάτω, τέτοιοι ήταν εκεί οι 12 Απόστολοι. Τη νύχτα νύχτα ξυπνούσανε, τραβούσαν στην ακρογιαλιά, εσέρνανε με τα γερά τους μπράτα τις βαρκούλες μέσα στη θάλασσα, ρίπτανε τα δίκτυα δεξιά και αριστερά και κάτω από τα άσπρα του ουρανού ψάρευαν όλη νύχτα. Το πρωί σέρνανε τα δίκτυα, παίρνανε τα ψάρια, τα πουλούσαν στα μεγάλα σπίτια, στα Ιεροσόλυμα και δεξιά και αριστερά, έβγαναν το μεροδούλι τους, το ψωμάκι τους και ευχαριστημένοι γύριζαν στις καλύβες και έδωναν ψωμί στο σπίτι τους. Είχαν τη χαρά του οικογενειάρχου. Είχαν τη χαρά να βλέπουν στο σπίτι τους, στο τραπέζι, δίπλα, γιατί ήταν παντρεμένοι οι περισσότεροι από δάχτους, όπως ο Πέτρος. Και είχαν τη χαρά τους να βλέπουν τη γυναίκα, να βλέπουν τα παιδιά τους. Και έτσι κυλούσαν οι μέρες της ζωής τους, ήσυχα. Και ποιο ήταν το όνειρό τους. Το όνειρό τους ήταν να δουν τα μικρά τους τα αγόρια να μεγαλώνουν. Το όνειρό τους ήταν να δουν τα κορίτσια τους να παντρεύονται. Το όνειρό τους ήταν να γεράσουν πια, να αφήσουν τις βάρκες, να σπίσουν τα μαλλιά τους, να μείνουν στο σπίτι και
και τα γέρικα του χέρια να χαϊδεύουν τα εγγονάκια τους. Τι ήταν το όνειρά του στον 12 Αποστόλο, πρώτο να γνωρίσει τον Χριστό. Και όταν πια γυράσουν, να κάθεται σε μια γωνιά, να βλέπουν τα κορίτσια του, να βλέπουν τα παιδιά του, να βλέπουν τα εγγόνια του και να του διηγούνται με το κομπολόι τι όμορφε θαλασσινέ ιστορίε. Έτσι έζησε η ζωή των. Δεν έζησε έτσι η ζωή των. Δεν πέθανε μέσα στι οικογένειέ του. Δεν πέθανε κοντά στι γυναίκε του και στα παιδιά του. Μακριά στα ποτούμια τη φυλακή. Γιατί για μα. Μα πώ άλλαξε η ζωή του. Πώ άλλαξαν τα σπίτια του. Πώ άλλαξαν τι γυναίκε του. Πώς άφηκαν τον κόσμο ολόκληρο και είπαν χαίρε βουνά και ραγκάρια και πέσαν στην πιο μεγάλη περιπέτεια του κόσμου. Τι ήταν εκείνο που τους τράβηξε και τους άλλαξε τη ζωή τους. Είναι εύκολο πράγμα να αφήσει ο άντρας τη γυναίκα που δεν υπάρχει πιο δεσμός μεγαλύτερος. Είναι εύκολο να αφήσει το παιδί του, είναι εύκολο να αφήσει τον τόπο του και να πάει μακριά, πολύ μακριά στα έρημα. Πώς, τι συνέβη. Τι συνέβη. Συνέβη κάτι που δεν μπορεί η γλώσσα ανθρώπου να το περιγράψει. Μια μέρα, καθώς στεκότανε, ρίχτανε τα δίχτυα στην ακρογιαλιά, παρουσιάστηκε μπροστά τους ένας άγνωστος, που εξακολουθεί και σήμερα, στον 20ο αιώνα να είναι ο μεγάλος άγνωστος. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος, βέβαια άγνωστος είναι. Ας λέμε, ας φέρουμε το όνομά του. Ας ερχόμαστε εδώ στις εκκλησίες, ας ανάπτουμε κεριά και κατήλες και ας διαβάζουμε διάφορα εφημερίδες και θρησκευτικά. Είναι ο άγνωστος, ο μεγάλος άγνωστος. Από τους εκείνους χριστιανούς, από τους φίλους ανθρώπους, να πούμε γενικότερο, από τους φίλους ανθρώπους που είναι πάνω στο πλανήτη, ζήτημα ένας γνωρίζει τον Χριστό. Γιατί σήμερα οι καρδιές των ανθρώπων, αν ανοίξεις τις καρδιές των ανθρώπων, και μπεις μες στις καρδιές των ανθρώπων και πάρεις κλειδιά και δες στις καρδιές των ανθρώπων. Θα δεις μες στις καρδιές των ανθρώπων τρεις έρωτες. Ο ένας έρωτας που τους δαιμονίζει είναι ο άρατος του παρά. Του χρήμα. Αυτό λατρεύουν. Πεζακτάδες γίνηκαν οι άνθρωποι. Το χρήμα και πάλι το χρήμα. Ο άλλος έρωτας που συγκλονίζει τις ανθρώπινες καρδιές είναι ο άρρος της ειδονής και των διασκεδάσεων. Και ο τρίτος άρρος είναι ο άρρος της δόξης και των μεγαλείων του. Αν ανοίγαμε τις καρδιές των Αποστόλων, δεν θα βλέπαμε μέσα τον έρωτα του χρήματος, τον κατηραμένο έρωτα των τριάκων αργυρίων. Δεν θα βλέπαμε μέσα τον έρωτα των ειδονών και των διασκεδάσεων. Δεν θα βλέπαμε μέσα τον έρωτα των μεγαλείων, των ψεύτικων μεγαλείων. Μέσα στις καρδιές των Αποστόλων φούτωσε και άναψε πυρκαγιά μεγάλη, μια φωτιά του ουρανού. Άναψε η φωτιά που δεν μπορεί να τη σβήσει. Όλα τις φωτιές σβήνουνε. Μια φωτιά δεν σβήνει στον κόσμο. Η ευλογημένη φωτιά που ανάβει το πνεύμα το Άγιο. Η φωτιά που λέγεται αγάπη στο Χριστό, που λέγεται έρωτα στο Χριστό. Και η μάνα και ο πατέρας και τα παιδιά και οι μνηστήρες και τα πάντα σβήνουνε. Αλλά ο έρωτας αυτός που ανάβουν μέσα στις καρδιές δεν βρίσκεται ο ωκεανός να ζει στην αγάπη αυτή. Μια σπίδα της αγάπης του Χριστού αξίζει παραπάνω από τα βασίλεια του κόσμου. Άναψε στις καρδιές των η αγάπη στο Χριστό, ο θεϊκός έρωτας που συνεκρόνησε την ψυχή τους. Μπροστά τους παρουσιάστηκε ο Χριστός. Ο άγνωστος. Και τι τους είπε. Τι τους είπε σκέφτηκε. Παλάτια, σπίτια, τι τους πόλεσε. Μαρτύριο. Τι τους είπε. Ακολού. Και από την ώρα εκείνη ακολούθησαν τον Χριστό. Σαν να τους βλέπω. Για κλείστε τα μάτια σας. Σαν να τους βλέπω. Σαν να τους βλέπω τους Άγιες αυτές οι υπάρξεις. Που έπρεπε σήμερα να σκύψουμε να φιλήσουμε τα πόδια τους. Δεν είμαστε όξοι να φιλήσουμε τα πόδια τους. Σαν να τους βλέπω τους 12 αυτούς ανθρώπους. Που δεν είχαν λεπτά, που δεν είχαν παλάτια, που δεν είχαν διπλώματα, που δεν ήξεραν γλώσσες του κόσμου, αλλά είχαν μέσα στην καρδιά τους την αγάπη στον Χριστό. Σαν να τους βλέπω. Να είναι έτοιμοι. Να αφήσουν τα δίχτυα τους. Να αφήσουν τις γυναίκες των, κλαβένες και πονεμένες. Να αφήσουν τον κόσμο ολόκληρο. Τις ωραίες ακρογιαλιές, τα πάντα, την πατρίδα, τη μάταια. Να τα αφήσουν σαν να τους βλέπω. Και να είναι έτοιμοι να ξεκινάνε. Και πλησιάζω και τους ρωτώ. Πού πάνε. Ποιος σας ξεσήκωσε. Πού πάτε. Δεν υπέστε τη γυναίκα σας. Δεν υπήρξε τα παιδιά σας. Αφήστε τα χρογιάλια. Πού πάτε. Ποιος σας ξεσήκωσε. Τι που πάτε. Και απαντάνε όλοι με ένα στόμα. Πάμε να υποτάξουμε τον κόσμο στο Χριστό. Να υποτάξει τον κόσμο στο Χριστό. Και ποιοι είστε εσείς. Πού είναι τα γνήματά σας. Πού είναι η γνώση σας. Πού είναι η σοφία σας. Πού είναι τα στρατεύματά σας. Ποια είναι τα πλαπουρά σας. Ποιες είναι οι σημαίες σας,
Ποια είναι η δύναμή σα? 12 είστε εσεί. Εδώ να σα αλέξατρο για να υποτάξει τον κόσμο. Εθυσίασε κόσμο και κοσμάκι μέσα στη Μικρά Ασία. Και οι μεγάλοι άλλοι θυσίασαν τόσου και τόσου. Πού πάτε εσεί? Ποιου να υποτάξουν? Όλοι προσέχετε. Όλοι μέσα στο ναό προσέχετε. Ένα μόνο δεν προσέχει. Όλοι προσέχετε. Ένα δεν προσέχει. Ο νόν, όλοι προσέχετε, ένας δεν προσέχει. Όλοι προσέχετε, ένας δεν προσέχει. Πάμε να υποτάξουμε τον Χριστό. Να υποτάξουμε τον κόσμο στον Χριστό. Για τα όπλα σας. Δεν έχουμε, λέει, τίποτα. Ξυπόλοι τα ύματα, δραχμή στις τσέπες μας δεν έχουμε και θα πάμε να υποτάξουμε τον κόσμο. Με τι? Το όπλο μας, η πίστη στον Χριστό. Και ξεκίνησα. Ευλογημένη στιγμή. Που οι ψαράδες αυτοί άφησαν ούτε αγαπητό να έχει στον κόσμο. Όσοι είναι άντρες και έχουν γυναίκες και παιδιά, ας θυμηθούν τη στιγμή που η πατρίδα τους φώναζε μπροστά ψηλά για την πατρίδα. Κι άφηναν στον κόσμο τούτο παιδιά, κι άφηναν τα κορμά τους απάνω στις ψηλές κορυφές των βουνών για να ζήσει η πατρίδα ελευθέρα. Ευλογημένη στιγμή που άφησαν γυναίκες, παιδιά, θύματα τα πάντα, πατέρας, γέρους. Χρήστε ευλογημένη στιγμή και έπεσαν στη μεγάλη αυτή περιπέτεια της εχριστιανίσεως του κόσμου. Και πού δεν πήγαν και πού δεν κήρυξαν. Σαν τους αετούς πετούσαν από κλαδί σε κλαδί, από βουνό σε κρεμονό για να διαδώσουν παντός τον χριστιανισμό. Για να καταλάβετε τι δύσκολο είναι αυτό που έκαναν. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε 12 πρόβατα. Φανταστείτε τα πρόβατα αυτά να τα πάρετε και τα πρόβατα αυτά να τα ρίψετε πού, σε λιβάδι? Πού να τα ρίψετε τα 12 πρόβατα? Να τα ρίψετε τα 12 πρόβατα σε ένα κοπάδι λύκων πεινασμένο. Θα μείνει κοκαλάκι, θα μείνει δέρμα, θα μείνει τίποτα. Τίποτα να μείνει, μόνο τα αίματα θα μείνουν. Έτσι ήταν εκεί εδώ. Ιδού εγώ αποστέλω εμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Θα σας στείλω, λέει, σαν τα πρόβατα μέσα σε ένα κοπάδι λύκων. Λύκοι οι βασιλιάδες, λύκοι οι αυτοκράτορες, λύκοι οι Ιουδαίοι, λύκοι οι πλούσιοι, λύκοι οι στρατοκράτες, λύκοι ο κόσμος ολόκληρος, λύκοι ολόκληροι, κοπάδια λύκων αφρισμένων. Και μέσα στους λύκους αυτούς του ρίψανε τα πρόβατα. Και τώρα τι βλέπω, τι ακούω, τι ακούω. Τα 12 πρόβατα νίκησαν τους λύκους. Τους λύκους νίκησαν. Εάν βλέπατε ένα πρόβατο να παλεύει με τους λύκους και να νικάει το πρόβατο τους λύκους, τι θα λέγατε? Και όμως οι 12 αυτά τα δύο πρόβατα νίκησαν τους λύκους. Πώς τους νίκησαν? Μεγάλο μυστήριο. Τους νίκησαν. Και μόνο, δεν είναι μόνο τους νίκησαν. Κάτι ανώτερο κάνανε. Κάνανε τους λύκους αρνιά. Και έγινε η προφητεία εκεί, δηλαδή ευρήκανε ανθρώπους σαν τους λύκους και τους έκαναν σαν δαρνιά, τους έκαναν μαλακούς, αγίους ανθρώπους. Ναι, έγιναν αυτό το θαύμα. Είναι αυτό που λέτε, εσείς διαβάζετε, εγώ δεν διαβάζω, εσείς δεν κάνετε τίποτα άλλο, ξημερώνεστε πάνω στην Άγια Γραφή. Δεν είναι έτσι. Τα μυθιστορήματα τα αυτά τα κάψατε. Λοιπόν, αφού διαβάζετε, θα ξέρετε ότι κάπου λέγει μια προφητεία ότι θα έρθει μια Άγια ημέρα. Μια Άγια ημέρα θα έρθει. Που θα δείτε στον κάμπο, κάτω στον κάμπο, στο λιβάδι, να βοσκάει αρνί με λύκο. Είναι ποτέ δυνατό να βοσκάει αρνί με λύκο? Και έγινε στην εποχή του Χριστού. Έγινε στην εποχή του Χριστού των Αποστόλων. Ότι τα αρνιά αυτά του Χριστού βοσκήσαν με τους λύκους, έκανε και τους λάτρας τους κάνανε χριστιανούς. Άδελφοι, τελειώνω. Πάμε το πνεύμα μας, ας κάνουμε ένα νοερό ταξιδάκι. Μη στενοχωριέστε αν δεν έχετε παραδάκι να κάνετε τουρισμό. Έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο μέσο να ταξιδεύει. Ας πάμε με το μέσο, με το μυαλό μας, με τη φαντασία μας, ας πάμε στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, αναστευσεβής βασιλιάς, τιμώντας τη μνήμη, το μνημόσυνο των Αγίων Αποστόλων, έκτισε μια ωραιοτάτη εκκλησία που τώρα πια δεν υπάρχει μες στην πόλη. Έκτισε την ωραία εκκλησία των 12 Αποστόλων. Και διέταξε να πάρουν μάρμαρο εκρεκτό και πάνω στο μάρμαρο να γράψουν τα ονόματα των 12 Αποστόλων και πώς πέθαναν. Και να το βάλουν το μάρμαρο μπροστά στην Άστον Άρτικα, έξω από τον Άρτικα, με μεγάλα χρυσά γράμματα,
ώστε όλη η πόλη να βλέπει. Πού πέθαναν αυτοί οι 12 Απόστολοι? Δεν πέθαναν κοντά στις γυναίκες των. Δεν πέθαναν κοντά στα σπίτια και στα κρογιάλια τους. Πέθαναν μακριά για τη δόξα του Χριστού. Πέθαναν για μας όλο τον κόσμο. Είναι η πιο μεγάλη ευεργία του κόσμου. Και έγραφε αυτά με χρυσά γράμματα στην πόλη, στον ναό των Άγιων Αποστόλων, στη μαρμάρινη πλάκα. Και γραφόταν απάνω ψηλά. Πρώτος, Πέτρος Απόστολος. Σφάχτηκε στη Ρώμη. Επινάρωνο στήρανο. Ανδρέας Απόστολος, αδελφός του, σταυρώθηκε στην Πάτρα, ανάσκελα, το κεφάλι προς τα κάτω, τα πόδια προς τα πάνω, τα χέρια βλογώντας τον ουρανό και τη γη. Ιωάννης Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής, που η καρδιά του ήταν ένας παράδεισος ολόκληρος, ο Ιωάννης Ευαγγελιστής γραφόταν στην πλάκα με χρυσά ονόματα, σφόριστο στην Πάτρο, που έγραψε εκείνο το μεγαλούργημα, το αριστούργημα των αιώνων, την αποκάλυψη του Χριστού μας. Παρακάτω ο Ιάκωβος αδελφός του σφάχθηκε σαν το αρνί από τους ζεσασμένους Εβραίους μέσα στα Ιεροσόλυμα. Παρακάτω Βαρθολομαίος μέσα στη Φρυγία, παρακάτω Θωμάς μέσα στα συνδύας του αγρίου συνδύας με τις βρόχες καρπωμένος. Παρακάτω τελευταίος Βρισκεδέκατος. 13ος έξω από το χορό, αλλά και πάνω από το χορό και ψηλότερα από όλους, Παύλος Απόστολος σφάχθηκε κι αυτός μέσα στα πουτρούμια, μέσα στα σφυλακά στους δρόμους. Ιδού αγαπητοί μου, αυτοί ήταν οι Απόστολοι. Ποτέ ο κόσμος δεν χρωστάει τόσα πολλά σε τόσους λίγους. Αυτή είναι η ευαργία, αυτή είναι τα αστέρια. Τι να πούμε, Απόστολοι. Κι εμείς, κι εγώ τι είμαι, Απόστολος κι εγώ. Κι οι παπάδες τι είναι, Απόστολοι. Κι οι δεσποτάδες τι είναι, Απόστολοι. Κι ο αρχιεπίσκοπος, Απόστολος. Και ο Πατριάρχης Απόστολος. Μπράβο μας. Όλοι μας Απόστολοι. Διάδοχοι. Κάνουμε θαύματα. Προφητεύουμε. Ζούμε αποστολικά. Αγνά. Αγγελικά. Είμαστε πάνω στη γη σαν τους αγγέλους. Να είχα δεσποτάδες θα τα έλεγα. Αν είχα ιεροκήρυκα θα τα έλεγα. Αν είχα παπάδες θα τα έλεγα. Δεν έχω. Δεν δίνω απάντηση στο ερώτημα αυτό. Να εξετάσω. Για να είναι στη σύγχρονη κηρυκή, έχουμε τα γνωρίσματα της αποστολικότητας. Αν έχουμε πίστη ακράδαντον, αν έχουμε αγάπη φλογερά, αν έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή, αν έχουμε προθυμία, τα πάντα θυσιάσουμε τον Χριστό. Φεύγω το θέμα αυτό. Τα αφήνω το θέμα αυτό. Αν και για το θέμα αυτό έγραψα και κήρυξα και υπέφερα, το σβήνω το θέμα αυτό. Δεν είναι κατάλληλος ο χρόνος, ο τόπος. Και λέω κάτι άλλο. Απόστολος κι εγώ. Απόστολοι και οι παπάδες, ανά, διαμετρηθείτε. Πώς είστε εδώ μέσα? Πώς είστε την ώρα αυτή? Δεν είστε 12, δεν είστε 24. Απάνω κάτω βλέπω 200 είστε. 200, πω. 12 γεράξαν δουνιά ολόκληρο. Και 200 είστε εδώ μέσα που είστε. Απόστολοι, ο καθένας από εσάς Απόστολο. Δεν λέγω να πιάσετε εσείς με το σακάκι και με τη ρόμπα και γυναίκες. Δεν λέω εσείς που είστε μέσα στα σπίτια και έχετε υποχρεώσει οικογενειακάς να πείστε τον άντρα σας και τις γυναίκες σας και να κάνετε αυτό που κάνανε οι Απόστολοι. Δεν σας λέγω να πάτε κάτω στα Συνδία σαν το Θωμά, ούτε να πάτε κάτω στην Αίγυπτο, ούτε να πάτε κάτω στους Αγρίους. Δεν σας τα λέγω αυτά τα πράγματα. Αλλά λέγω να γίνετε Απόστολοι, μικροί Απόστολοι. Πού? Και σας ερωτώ. Δεν υπάρχουν πτωχοί, πανπτωχοί, που δεν έχουν το βράδυ ένα κομμάτι ψωμί να πάνε. Την ώρα που τον αγλοντοκοπάνε κάτω στην Γλυφάδα και κάτω στα κέντρα της ανομίας οι άνθρωποι του πλούτου, δεν υπάρχουν πτωχαδάκια στην ενορία σας που το βράδυ αναστενάζουν γιατί δεν έχουν τον άρτον των επιούσεων? Σας ερωτώ. Δεν υπάρχουν άρρωστοι στα κρεβάτια που περιμένουν μια επίσκεψη ενός χριστιανού? Δεν υπάρχουν αιρετικοί που μπλέξανε με στα δίκτυα, τα σατανικά δίκτυα των αρέσεων και των χιλιαστών και φύγαν από το μάντρα του Χριστού μας και των 12 Αποστόλων? Μα δεν υπάρχουν αμαρτωλοί, δεν υπάρχουν αμαρτωλοί που 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια έχουν απαθήσουν στην Εκκλησία και δεν έχουν εξομολογηθεί και είναι το πόδι τους στον τάφο και δεν πήραν στο πνευματικό τους να εξομολογηθούν τα αμαρτήματά τους? Δεν υπάρχουνε? Τι περιμένουν? Τι περιμένουν? Σας περιμένουν. Να γίνουμε μικροί Απόστολοι, άλλοι να πάμε στα σπίτια, στις καλύβες των πτωχών,
άλλοι να πάμε στα νοσοκομεία να επισκεφτούμε τους αρρώστους που δεν έχουν κανένα στον κόσμο, άλλοι να τρέξουμε εδώ, άλλοι να τρέξουμε εκεί, άλλοι να βγάλουμε μέσα από τον Άδη τις ψυχές που ζουν παράνομα μέσα στου βίου της ανομίας και αμαρτίας. Πόσοι είστε, 200, θέλετε να τιμήσουμε τους Αγίους, πρόσδικο. Σήμερα που μ' αξίωσε ο Θεός να κηρύξω στην εκκλησία σας εδώ, δεν ζητώ τίποτε άλλο, ένα ζητώ. 200 είστε, βάζω πετραχύλι, σας ορκίζω μπροστά στον εσταυρωμένο και σας λέγω κι εγώ, ό,τι μπρος να γίνετε Απόστολοι. 200 είστε, θα κολλαστείτε, θα κολλαστείτε, θα κολλαστείτε όσα κεριά και ανάβετε. Θα κολλαστείτε όσα θρησκευτικά περιοδικά και διαβάζετε. Θα κολλαστείτε όσους συλλόγους και ανήκετε. Θα κολλαστείτε και ας κάνετε με ανοίχτα το σταυρό σας. Θα κολλαστείτε εάν μια ψυχή δεν οδηγήσετε τον Χριστό. Ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή η γυναίκα, ποιος είναι αυτός ο νέος, ποια είναι αυτή η ψυχή που θα βάλει μια μέσα από την άβυσσο, μέσα από την κόσμο και τον κάνει χριστιανό. 200 λοιπόν μπρος. Μέχρι ότι τελειώσει το χρόνο, μέχρι χιλιάδες ψυχές εγύρισαν οι Απόστολοι στον Χριστό. Χιλιάδες. Δεν περνούσε μέρα που τα δίκτυα τους να μην τραβούσαν στον Χριστό. Δεν λέγω εσύ, χίλιους. Ένα. Προσπάθησε το χρόνο αυτό που δεν αποκλείεται να είναι ο τελευταίος χρόνος της ζωής μας. Προσπάθησε το χρόνο αυτό, το τελευταίο χρόνο της ζωής, να πάρεις μέσα από τα δίκτυα του διαβόλου μια ψυχή και να πεις, Χριστέ, μια ψυχή την προσφέρω σε σένα. Χριστιανός που δεν σώσει τον άλλον άνθρωπο, χριστιανός που δεν ευεργετεί τον άλλο, δεν είναι χριστιανός. Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον εις Θεόν, είδαπτες μάρτων άφεσιν παράσκει τες ψυχές.